Ζήστε μια μαγική διάσταση της κουλτούρας, της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μοναδικών φυσικών αντιθέσεων. Κεφαλονιά, η μαγεία ακολουθεί κάθε σου βήμα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, την κυρία Μαρίνα Βεργωτή, να ευχαριστήσουμε και τον διευθυντή του ξενοδοχείου Μετεραννέ στην Λάση της Κεφαλονιάς για την προσφορά του να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Κυρία Βεργωτή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και θα θέλαμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τον τόπο καταγωγής σας και τα παιδικά σας χρόνια και τις γονείς σας. Βέβαια, είστε πολύ νέα, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι Ελληνίδα και η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στο Λονδίνο. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα πολύ στο Λονδίνο, σχολείο τελείωσα στο Λονδίνο, αλλά βέβαια κάθε καλοκαίρι είχα τη τύχη να μπορούν οι γονείς μου να με φέρουν κάθε καλοκαίρι στην Κεφαλονιά. Και έτσι κράτησα πολύ έντονες ρίζες και επαφές με το τόπο με τον οποίο, από τον οποίο κατάγομαι. Και μετά στη συνέχεια οι σπουδές μου συνέχισα στην Αγγλία, το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου και μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψα πίσω στην Ελλάδα. Κεφαλονιά. Κεφαλονιά και επέλεξα να μεγαλώσω την οικογένειά τη δικιά μου πλέον στην Κεφαλονιά. Για πέστε μας λίγο για τις σπουδές σας. Τελείωσα το πτυχίο μου, ήταν διεθνείς σχέσεις και πολιτικές επιστήμες. Στη συνέχεια έκανα το πρώτο μου μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο London School of Economics. Εργάστηκα για 2 χρόνια στην Αθήνα και μετά στη συνέχεια αποφάσισα να αφήσω την εργασία για να ασχοληθώ με την οικογένειά μου και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ήρθαμε Κεφαλονιά το 2010 με τον άντρα μου και κατά τη διάρκεια του lockdown έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακό marketing. Και έκτοτε έχω αρχίσει και παράλληλα πριν το δεύτερο μεταπτυχιακό ασχολιόμουν και με τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχω με τον άντρα μου εδώ στο νησί. Και τώρα πλέον δραστηριοποιούμε μαζί με το Δήμο και έχω αναλάβει τις διεθνείς σχέσεις, τις δημόσιες σχέσεις της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου. Πέστε μας λίγο έτσι για αυτή την ανάληψη των καθηκόντων σας ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Αυτό ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά από Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος, όταν εκλέχτηκε Δήμαρχος. Με πλησίασε και με ρώτησε αν θα με ενδιαφέρε να αναλάβω αυτή τη θέση για να βοηθήσω και με την πρόθεση και την προβολή του νησιού στο εξωτερικό. Και με μεγάλη χαρά το ανέλαβα. Θέλω να πω ότι η Τουριστική Επιτροπή απαρτίζεται από 23 μέλη από διάφορους φορείς και από το χώρο του τουρισμού και από τουριστικές επιχειρήσεις και έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία με όλα τα μέλη και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή που έχει ο Δήμος Αργοστολίου σε σχέση με άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε ότι αποτελεί ο τουρισμός για την Κεφαλονιά? Ο τουρισμός για την Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο δυνατά σημεία της οικονομίας. Πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, όχι μόνο του Δήμου Αργοστολίου, αλλά όλης της Κεφαλονιάς δραστηριοποιείται στο τουρισμό, οπότε φέρνει μεγάλα έσοδα στην τοπική οικονομία. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα βέβαια, γενικά, αλλά και στην τοπική οικονομία πλέον βλέπουμε ότι άλλα τμήματα της οικονομίας μειώνονται και ανεβαίνει ο τουρισμός. Mm. Αυτό βέβαια θέλει καλή διαχείριση και από την πλευρά των Δήμων και από την κυβέρνηση. Τα πάντα. Και τα πάντα. Καλή διαχείριση. Αν υπάρχει καλή διαχείριση σε οτιδήποτε. Ακριβώς. Θα πέσουμε σαν το Λευκό Πύργο. Θα πέσουμε φίλο. Κυρία Βεργωτή, πώς πήγε η φετινή τουριστική κίνηση? Φέτος είχαμε πολύ καλή αύξηση της κίνησης. Η εισερχόμενη επιβάτηση ήταν αυξημένη.
Αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι είχαμε και δυσκολίες και προκλήσεις στην διαχείριση του προορισμού και στη λειτουργικότητα του προορισμού στην καθημερινότητα, γιατί το μεγάλο στοίχημα για ένα τουριστικό προορισμό, για να έχει επιτυχία σε εισαγωγικά, είναι να μπορεί να διαχειριστεί όλους τους επισκέπτες, αλλά παράλληλα να είναι και οι κάτοικοι του τόπου ευχαριστημένοι από όλη την κίνηση που υπάρχει και γενικότερα να υπάρχει καλή τη λειτουργικότητα σε όλη την κινητικότητα που αυξάνεται κάθε φορά που έχουμε τουριστική σεζόν. Ποιες οι δυσκολίες? Οι δυσκολίες είναι στη διαχείριση, όταν λέμε διαχείριση του προορισμού, όταν φτάνουν κρουαζιερόπλοια και έχουμε μέρες που έχουμε πολλά, 2-3 κρουαζιερόπλοια, να γίνεται η σωστή αποβίβαση των επιβατών, να μην έχουν καθυστερήσεις, να μην δημιουργούνται προβλήματα όταν πηγαίνουν στα αξιοθέατα να τα επισκεφτούν, στις παραλίες να μην υπάρχει δυσκολία στο πάρκινγκ ή αντίστοιχα μέσα στην πόλη του εργοστολίου να υπάρχει σωστή διαχείριση της κίνησης, στην διαχείριση των σκουπιδιών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που αυτά με κάθε τουριστική, σε κάθε τουριστικό προορισμό, όταν ξεκινάει η σεζόν, επειδή αυξάνεται η κίνηση στο νησί, δυσκολεύει και η λειτουργία του. Και αυτά είναι οι προκλήσεις που θα έχουν πλέον, πιστεύω, οι Δήμοι από εδώ και πέρα και θα πρέπει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την περιφέρεια και με την κυβέρνηση να υπάρξει μια σωστή διαχείριση. Ο τουρισμός γενικά δεν πιστεύω ότι είναι, πιστεύω ότι είναι μόνο του Δήμου υπόθεση, είναι και της περιφέρειας, βέβαια. Είναι και των όλων αυτών που ασχολούνται βέβαια, με βέβαια, τον τουρισμό, είναι... αλλά και των... των πολιτών, σωστά, οι οποίοι έχουν το άμεσο και αυτή συμφέρον. Σωστά. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η ευθύνη του τουρισμού είναι σε ένα άτομο ή σε ένα φορέα. Είναι η συνολική προσφορά και τι δίνει ο καθένας και γι' αυτό πρέπει σε κάθε προορισμό όλοι οι φορείς, η περιφέρεια, οι δήμοι, οι σύλλογοι, το επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Καταλυμάτων, όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να είναι σε συνεργασία και σε συντονισμό για να δουλεύουν όλοι με τον ίδιο στόχο. Πιστεύω ότι οι πολίτες δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον όσο αφορά την καθαριότητα, ας πούμε, του νησιού, γιατί το βλέπω γενικά είναι σίγουρα, πολύ οι πολίτες, πιο καθαρό, ναι, πιο προσεκτικοί. Και οι ξενοδόχοι και οι πολίτες και οι εστιατόροι, όλοι είναι νοικοκυρεμένο νησί. Αυτό θέλω να πω. Είναι καθαρό, αλλά δεν πάει όταν έχουμε αύξηση επισκεπτών, έχουμε και περισσότερα σκουπίδια και θέλουν και σωστή διαχείριση, ανακύκλωση για το καλό του τόπου μας. Έχετε σκεφτεί η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου? Ναι. Εάν ναι, πώς να γίνει αυτό? Τα τελευταία χρόνια είναι στόχος μας της τουριστικής επιτροπής και το έχουμε βάλει στη στρατηγική που έχουμε σχεδιάσει για την τουριστική προβολή του νησιού. Δεν είναι εύκολο να πετύχεις επιμήκυνση από τη μία σεζόν στην άλλη. Σίγουρα. Θέλει δουλειά συνεχόμενη και μικρά-μικρά βήματα. Εμείς, σαν τουριστική επιτροπή, είμαστε σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και με τοπικούς φορείς και με τη Fraport. Και φέτος, για μας, η επιμήκυνση ήταν να εγγυηθούμε ότι μπορούν να ξεκινήσουν κάποιες αεροπορικές εταιρείες νωρίτερα από άλλες. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αναλόγως από ποια αγορά θα ξεκινήσει αυτή η αεροπορική εταιρεία. Σε κάποιες εταιρείες το πετύχαμε, σε κάποιες δεν το πετύχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνολικά δεν πήγαμε καλά. Και άλλες δράσεις που κάνουμε για την επιμήκυνση της σεζόν είναι προσπαθούμε να δείξουμε στους επισκέπτες και στους μελλοντικούς επισκέπτες ότι υπάρχουν πράγματα να κάνεις στον προορισμό μας και εκτός καλοκαιρινής περίοδου, εκτός από ήλιο και θάλασσα. Υπάρχουν και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν επισκέπτες και μήνες που βοηθάνε στην επιμήκυνση, δηλαδή τον Μάιο, τον Απρίλιο, τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη. Και προσπαθούμε αυτά να τα αναδείξουμε πιο πολύ στο εξωτερικό. Πέρυσι είχαμε βραβευτεί ως ο καλύτερος προορισμός στην Ελλάδα για υπαίθριες δραστηριότητες και φέτος θα κάνουμε μια δράση τέλη Σεπτεμβρίου, για να το επικοινωνήσουμε αυτό ακόμα πιο έντονα και εντός της Ελλάδας, αλλά και εκτός. Πόσο βοήθησε η ταινία που είχε γίνει του Λουχαγού Κορέλη? Εννοείται. Κάθε προβολή που έχει να κάνει με Hollywood, αυτό, βοηθάει πάρα πολύ. Του Μαντολίνου. Του Μαντολίνου, ναι.
Πολλοί επισκέπτες διαβάζουν το βιβλίο και εννοείται ότι θέλουν να έρθουν στο προορισμό και την ταινία. Αλλά δεν πάμε να μην κάνουμε και άλλες δράσεις για σίγουρα. Να ενισχύσουμε την προβολή και για να στοχεύσουμε. Και να επενθυμίσεις. Γιατί... σωστά, και να στοχεύσουμε στο κοινό που θέλουμε. Γιατί πολλές φορές δεν είναι όλοι προορισμοί για όλους τα γούστα. Θέλουμε συγκεκριμένο κοινό που μπορεί να έρθει και να μείνει ικανοποιημένο. Και πιστεύω ότι γενικά είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να γίνονται υπενθυμίσεις σε όλα τα καλά, γιατί ξεχνιέται μετά από ένα διάστημα. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινώς με πληροφορία. Πράγματα, οπότε, αν δεν είσαι συνεπής και δεν είσαι και συνεχόμενη ενημέρωση, ξεχνιούνται. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα άλλο Χοντιουλιανό. Ένα τι? Μεγάλο. Όσο γνωρίζω για την ώρα, δεν ξέρω για όσο γνωρίζω. Θα θέλω τώρα να μας μιλήσετε για την παρουσίαση σε τουριστικές εκθέσεις της Κεφαλονιάς και στην Ελλάδα γίνονται και στο εξωτερικό. Ναι. Γενικώς κάθε χρόνο πηγαίνουμε στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις. Η μεγαλύτερη είναι του Λονδίνου, τη World Travel Market και την ITB στο Βερολίνο. Επιλέγουμε να κάνουμε... Είναι δύο ειδών εκθέσεις. Μία εκθέση κοινού που επισκέπτεται ο κάθε πολίτης που θέλει να πάει να μάθει πληροφορίες για ένα προορισμό. Και είναι οι εκθέσεις B2B, που είναι business to business. Αναλόγως στην αγορά, πάμε σε διαφορετικές εκθέσεις. Στις Αγγλίες που πάμε, επειδή η αγγλική αγορά είναι η μεγαλύτερη αγορά της Κεφαλονιάς, πάμε B2B, δηλαδή στοχεύουμε σε επιχειρήσεις και κάνουμε άμεσες συνεργασίες. Σε εκθέσεις κοινού, είναι όπως είναι το Μόναχο που είχαμε πάει. Που από το Μόναχο ξεκινήσανε φέτος και πέρυσι, είχαμε απευθεία σύνδεση. Και για να ενισχύσουμε την αναγνωσιμότητα του προορισμού μας, είχαμε πάει σε έκθεση κοινού εκεί για να πληροφορήσουμε το κοινό παραπάνω για τον προορισμό μας. Οπότε είναι σε συνδυασμό οι εκθέσεις που επιλέγουμε που πάμε και πάντα με στόχο πάνω στη στρατηγική που έχουμε χαράξει και επιλέγουμε αναλόγως ποιες αγορές και ποιες εκθέσεις θα βοηθήσουν για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με την περιφέρεια έχετε συνεργασία? Τα τελευταία χρόνια, όσο είμαι εγώ, δεν έχουμε κάνει πολλές δράσεις μαζί. Η περιφέρεια, βέβαια, πάντα βοηθάει από την άποψη ότι βοηθάει στις εκθέσεις, επειδή σαν περιφέρεια παίρνει τα περίπτερα και μπορούμε εμείς μέσα να στήσουμε το δικό μας γραφείο σαν Κεφαλονιά. Αλλά από κοινού κάποια δράση δεν έχουμε καταφέρει σαν τουριστική επιτροπή να κάνουμε. Ήτανε να κάνουμε μία και δυστυχώς ακυρώθηκε. Με τη συνεργασία με τους άλλους Δήμους και με την αντιπολίτευση του Δήμαρχου Στελιού, υπάρχει κάποια συμφωνία ή σε όλα άσπρο μαύρο? Με τους άλλους Δήμους έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Κάθε τέλος της τουριστικής σεζόν μιλάμε και κάνουμε ένα απολογισμό και επικοινωνούμε τι έχουμε ακούσει, τι βλέπουμε και πού πρέπει να κινηθούμε για την επόμενη σεζόν. Και κάνουμε και πολλές δράσεις από κοινού, οπότε είναι πολύ καλή συνεργασία, δεν έχω θέμα. Με την αντιπολίτευση, λοιπόν, σε όσες στις τουριστικές επιτροπές που κάνουμε, η μόνη αντιπολίτευση που έρχεται και συμμετέχει είναι η παράταξη του Αλέξανδρου Παντέλιου, που μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κόντρες, είναι πολύ συνεργάσιμοι και συζητήσεις και πολλές φορές προτείνουν ενδιαφέρον πράγματα. Και είναι καλό να υπάρχει διάλογος. Εννοείται αυτό. Και εμείς το θέλουμε να υπάρχει διάλογος και να προτείνω διάλογος. Και να ακούμε προτάσεις που έτσι. Μπορεί να μην τις έχουμε σκεφτεί εμείς και που μπορεί με κάποιον πρόταση να βοηθήσει. Έτσι βασικά είναι σε όλα τα πράγματα. Ακριβώς. Αλλά γενικά δεν είναι η αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Μόνο τώρα έχουν αρχίσει λόγω εκλογών. Ξέρετε κάποτε που δεν γινόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είχε μπει μια γελιογραφία ότι, ξέρετε, λέγεται, γίνεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Γιατί όταν ο ένας λέει Ρίον, ο άλλος λέει Αντιρίο. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, ας πούμε, παντού αυτό το πράγμα. Σαν τουριστική επιτροπή όμως δεν έχουμε έτσι τέτοιες μεγάλες αντιπαραθέσεις. Πάμε καλά. Εσείς, από τότε που αναλάβατε, τι έχετε... Πιστεύει έχετε πετύχει, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι σαν τουριστική επιτροπή, δεν θα πω σαν Μαρίνα, γιατί έχουμε δουλέψει σαν ομάδα. Έχουμε πετύχει πολύ καλές συνεργασίες, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί να έχεις ένα αποτέλεσμα θετικό και να μπορείς να πετύχεις και το στόχο σου.
Οπότε έχουμε πολύ καλές συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ καλές συνεργασίες εκτός Ελλάδας, με τις αεροπορικές εταιρείες και με άλλες διαφημιστικές εταιρείες, περιοδικά στο εξωτερικό, που έχουμε μαζί στοχεύουμε και κάνουμε πολύ καλές προωθήσεις και καμπάνιες. Με τη Fraport έχουμε πολύ καλή συνεργασία και τώρα ξεκινάμε και μια σύμπραξη που θα γίνει με τη Marketing Greece, με τη Fraport, με τους τρεις Δήμους και με την Aegean. Οπότε για μένα αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες για την Κεφαλονιά και για τον προορισμό μας. Κυρία Βεργούτη, για πέστε μας, ποια τα αξιοθέατα πιστεύετε που μπορεί να δει ο, πέραν από τις θάλασσες, που μπορεί να δει ο τουρίστας, τόσο ο ντόπιος, όσο ο Έλληνας εννοώ, όσο και ο ξένος επισκέπτης. Για μένα, ένα από τα πιο σπουδαία είναι το γεωπάρκο μας και το Ένος, το βουνό Ένος. Είναι ένα εξαιρετικό αξιοθέατο και αξίζει για οποιονδήποτε έρθει στο νησί να ανέβει απάνω και να κάνει μια πεζοπορία και να επισκεφτεί και τις κεραίες και να δει και τη θέα από ψηλά. Μετά είναι τα χωριά μας. Έχουμε πολύ ωραία χωριά. Εννοείται η Άσος και το Φυσκάρδο και οι παραλίες, όπως είπατε. Δεν θα πω, και το γεωπάρκο που ανέφερα στην αρχή έχει 40 γεώτοπους, οι οποίοι μέσα σε αυτό είναι και τα σπήλαια της Μελισσάνης και τα σπήλαια της Ντρογαράτης. Είναι και άλλα σπήλαια που ακόμα είναι επισκέψιμα αλλά θέλουν προσοχή. Οι φάροι μας, η αρχαιολογική μας χώροι, έχουμε πολύ ωραία αξιοθέατα και πιστεύω ότι αξίζει ο ένας επισκέπτης να γευτεί τοπικά προϊόντα και τοπικές συνταγές. Τη ρομπόλα. Τη ρομπόλα μας, ναι. Να φάει πατσάκο κινηστό. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο. Διαιτητικό, Ναι, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη η γεύση. Που εγώ προσωπικά, όταν είχα πρώτο έρθει στην Κεφαλονιά και άκουγα πατσά, λέω ότι είναι αυτό που μου λέτε και μου λένε δοκιμάσαι και όντως είναι εξαιρετικό. Το κουνέλι, το λαγωτό μας, η κρεατόπιτα, η μπακαλόπιτα, όλα αυτά είναι γεύσεις που είναι στον τόπο μας και δεν πρέπει να μην τις προωθούμε. Εννοείται. Δηλαδή, μη μας πιάνει μια, μας πιάνει μια μανία. Επειδή έχουμε ξενομανία. Να χάνουμε την τοπικότητά μας. Πρέπει την τοπικότητά μας να την αναδείχνουμε και να την παρουσιάζουμε για να μας γιατί αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από άλλους προορισμούς της Ελλάδας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πρέπει κάπως να διαφοροποιούμαστε. Τα δικά του. Και, να, και αυτό και να το κάνουμε τα ήθη, τα έθιμά του, τον πολιτισμό. Του, όλα αυτά να μην ξεχνιόνται, να ακριβώς. Πρέπει να παραμένουν. Ακριβώς. Γιατί μέσα στον κόσμο που ζούμε και στην παγκοσμιοποίηση, αυτά άμα δεν τα προσέξουμε θα τα χάσουμε. Και αυτά είναι που μας δίνουν αυτή τη στιγμή ένα πλεονέκτημα, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να τα κρατάμε ζωντανά. Θυμάμαι όταν προσέχα έρθει στη Κεφαλονιά το 1982, είχα πει ότι δεν θα ξανάρθω. Γιατί τότε ήταν σκοτάδια, δεν υπήρχε αξιοποίηση. Τότε σε ναι, η Κεφαλονιά άρχισε να μπει τουριστικά. Δεν θέλαν τουρισμό τότε και πολλά. Αλλά στην πορεία όμως γίνανε πάρα πολλά. Και μας έχει γίνει καλό που εξελιχθήκαμε λίγο πιο αργά, γιατί μας έχει δώσει τη δυνατότητα να κρατήσουμε κάποια πράγματα στην αυθεντικότητά τους και στο παρθένο τοπίο που έχουμε. Δηλαδή αυτό είναι το όμορφο του νησιού μας. Έχουμε πολύ ωραία φύση. Και είναι κρίμα να μην την προσέχουμε και να μην την συντηρούμε σωστά. Εφαρμόσε το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι πάμε. Εκείνο πάει που είναι και πιστεύω πάρα πολύ ωραία τα κουρκουμελάτα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο χωριό και ιδιαίτερο και ξεχωριστό και με την ιστορία του, με τους σεισμούς που γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε όλο το χωριό από την αρχή και έχει πολύ ωραίους κήπους. Έχει πιστεύω μια πολύ μεγάλη ομορφιά. Τώρα θα πεθάμε να μας μιλήσετε για την προσφορά των αποδήμων της Κεφαλονιάς στον τόπο καταγωγής τους και τι αποτελούν μάλλον οι απόδημοι για την Κεφαλονιά. Οι απόδημοι είναι πολύ σημαντικοί για μας γιατί μεταφέρουν στο εξωτερικό και τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας και είναι καλό γιατί στις δικές τους κοινωνίες που ζούνε το κρατάνε ζωντανή αυτή την αίσθηση του πολιτισμού μας και της κοινωνίας μας και πάντα προσφέρουν πίσω στο τόπο τους και είναι πολύ σημαντικό
που προσπαθούν να διατηρήσουν μια καλή σχέση με το τόπο καταγωγής τους. Και πάντα γυρνάνε πίσω με θετικά αποτελέσματα για την κεφαλαιονιά. Έχει γίνει πρόβλεψη ή σχεδιασμός ή τι αναμένεται για το 2024 για την κεφαλαιονιά? Ακόμα είμαστε στα τελειώματα του 2023 και δεν έχουμε ακόμα μπει να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας για το 2024. Βέβαια, μακριοχρόνιοι στόχοι που έχουμε είναι η επιμήκυνση της σεζόν και θα συνεχίζουμε για πάνω σε αυτό και στις δράσεις μας θα έχουν στόχευση σιγά σιγά να γίνεται αυτή η επιμήκυνση. Θέλουμε να αναδείξουμε ακόμα πιο πολύ τις υπαίθριες δραστηριότητες που έχει και που προσφέρει το νησί μας. Και ένας μεγάλος στόχος είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι πρέπει να οι προορισμοί να είναι διαχειρίσιμοι, σωστοί και για τους επισκέπτες αλλά και για τους κάτοικους. Αυτό είναι μεγάλος στόχος να το πετύχει, όχι μόνο ο δικός μας προορισμός, αλλά όλοι οι προορισμοί της Ελλάδας. Τι άλλο σχεδιάζετε, κυρία Περκουτή, για το μέλλον, να το πούμε, για την σεζόν, τι σχεδιάζετε? Για την ώρα δεν έχω κάποια σχέδια μακροχρόνια. Εγώ αγαπάω την Κεφαλαιονιά, θα παραμείνω στην Κεφαλαιονιά. Θέλω την Κεφαλαιονιά να τη δω να βελτιώνει προς το καλό, όχι προς το χειρότερο. Εννοείται. Και θέλω να διατηρηθεί η φυσική της εικόνα όσο πιο πολύ γίνεται. Κυρία Βεργοτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστώ. Τιμή που μας κάνατε και θα την εκπομπή μας. Ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία σε όλα τα σχέδιά σας και τα σχέδια του Δήμου και των πολιτών. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας έχοντας την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Αγισίλα Κονιδάρη. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς λίγα λόγια για τον τόπο καταγωγής σας, τα παιδικά σας χρόνια, της γονής σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ο τόπος καταγωγής μου είναι φυσικά η Κεφαλαιονιά. Γεννήθηκα εδώ, αλλά πολύ μικρός, μαζί με την οικογένειά μου, μετακομίσαμε στην Αφρική, στη Ζάμπια, όπου και μεγάλωσα. Εκεί πήγα δημοτικό, συνέχεια γυρίσαμε στην Κεφαλαιονιά και από τότε είμαι περισσότερο στην Κεφαλαιονιά. Βέβαια, έχω περάσει και πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου στην Πάτρα, όπου σπούδασα, έκανα όλες τις σπουδές μου και το διδακτορικό μου. Και αμέσως μετά γύρισα πάλι στην Κεφαλαιονιά, όπου βρίσκομαι ακόμα και σήμερα. Για την επιλογή σας να σπουδάσετε μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών? Ήταν πραγματικά ένα όνειρο να σπουδάσω συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και πάντοτε μου άρεσαν πράγματα που έχουν σχέση με τους υπολογιστές. Είναι ένα αντικείμενο που συνεχώς εξελίσσεται. Από τότε, δηλαδή μιλάμε από το δεκαετία του 90 που εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο Πάτρων, μέχρι και σήμερα που έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξή της, ένα αντικείμενο που συνεχώς εξελίσσεται και ποτέ δεν μένει στάσιμος όποιος ασχοληθεί με αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή βασική επιστήμη, μέσω της οποίας μπορεί συνέχεια να ακολουθήσει ό,τι του αρέσει. Ακόμη και η ιατρική μπορεί να ασχοληθεί με την ιατρική, να ασχοληθεί κάποιος σε σχέση με τη βιοπληροφορική, ας πούμε, έχοντας σπουδές ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ήθελα και εγώ να ασχοληθώ με αυτή την επιστήμη. Ποια πιστεύετε εσείς, κατά την άποψή σας, ότι ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά της τεχνικής νοημοσύνης? Κοιτάξτε, όντως υπάρχουν πολλά θετικά, όμως υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά, θα πω αυτή τη στιγμή. Τα θετικά είναι ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να λύσουμε προβλήματα σε πολύ γρήγορο χρόνο που σε προηγούμενες εποχές χρειάζονταν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, φόρτος, υπολογιστική ισχύ, ανθρώπινη συμμετοχή κτλ. Για να λυθούν. Άρα ήδη οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα στην ιατρική που ανέφερα και πριν,
είναι αποδεδειγμένες. Για παράδειγμα, το κλασικό παράδειγμα που μπορεί να το έχετε ακούσει εσείς είναι η ανάλυση της μαστογραφίας. Πόσο εύκολα μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βρει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάτι που το ανθρώπινο μάτι και η εμπειρία δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν και ερωτηματικά. Πού πάμε είναι το βασικό ερώτημα. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κυριεύσει το πεδίο δράσης των ανθρώπων. Αυτό είναι το... Μπορεί να εξελιχθεί μόνη της και να αποτελέσει πραγματική νοημοσύνη. Αυτά είναι ερωτηματικά και είναι σοβαρά ερωτηματικά που πρέπει να προσέξουμε όλοι και να είμαστε σε εκρήγωση. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ σκεπτικοί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, ως νέα τεχνολογία, πάντοτε υπάρχουν ερωτηματικά, δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεφύγει προς μια κατεύθυνση που δεν θέλουμε ως ανθρωπότητα. Κάθε τι που έχει σχέση με την τεχνολογία, περισσότερο σχετίζεται με το αν οι άνθρωποι τη χρησιμοποιήσουν σωστά, παρά το πώς θα εξελιχθεί μόνη της. Άρα, όπως είναι όλα, πώς θα χρησιμοποιούμε. Έτσι. Όλα έχουν θετικά και αρνητικά. Και τα κινητά τηλέφωνα, που είναι το πιο κοινό παράδειγμα. Πώς τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και όχι για να καταστρέψει κάποιες πτυχές της ζωής μας. Η τεχνολογία όμως, η καθηγητά, δεν έχει φέρει μείωση προσωπικού στις διάφορες δουλειές. Βεβαίως. Αυτό είναι μια κατηγορία, ας την πω, για την τεχνολογία. Σοβαρή όμως, πιο σοβαρή. Που η αυτοματοποίηση, η εισαγωγή της τεχνολογίας στη βιομηχανία, ας πούμε, και σε άλλους τομείς, έχει επιφέρει μείωση του προσωπικού. Όμως, εδώ υπάρχουν και ευκαιρίες. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη για πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Η μείωση του προσωπικού έχει επέλθει περισσότερο σε θέσεις που δεν απαιτούν κάποια εξειδίκευση. Άρα εδώ δημιουργείται και η ανάγκη και η εκπαίδευση να ακολουθήσει την τεχνολογία και να μπορέσει να δώσει τα εφόδια στους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάποιες εργασίες που είναι πιο εξειδικευμένες που δεν μπορεί η τεχνολογία μέχρι στιγμής να τους αντικαταστήσει. Είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, έχει και θετικά και αρνητικά. Προφανώς κάτι νέο που μπαίνει στη ζωή μας μπορεί να επιφέρει και αρνητικά. Είναι στο χέρι μας όμως να δούμε τα αρνητικά και να τα αντιμετωπίσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ένας στις τράπεζες, ας πούμε, πόσο προσωπικό έχει χάσει τη δουλειά του, τα ATM, τα εκείνα. Τώρα παίρνουμε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε έναν εκπρόσωπο. Μας φεύγει η Παναγία για να βρούμε έναν εκπρόσωπο. Μιλάει ο αυτόματος αυτό. Πάμε στις τράπεζες, τρία άτομα μέσα, αντί για 12 που είσατε 13. Αυτό δεν είναι όμως το μεγαλύτερο κακό, να χάνονται θέσεις εργασίας? Και πώς ένας που δουλεύει 20 χρόνια, ένας που είναι φωτογράφος, τώρα βγάζουν φωτογραφίες από το κινητό, από το έτσι, από το αλλιώς, πώς θα επιζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, στην εποχή μας και στον κόσμο μας, στην εποχή της τεχνολογίας, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, σε πολύ λίγο χρόνο δεν θα είναι δεδομένα. Τόνο. Ακριβώς. Δεν θα είναι δεδομένα. Άρα, ό,τι γνωρίζουμε ως δεδομένο, θα πρέπει να αρχίσουμε λιγάκι να σκεφτόμαστε το μέλλον πολύ πιο γρήγορα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αλλαγές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για προσαρμογή. Αυτό που είπατε, που είχαμε συνηθίσει στις τράπεζες να είναι ένας αριθμός ανθρώπων να μας εξυπηρετεί, άλλαξε. Web banking. Banking από το κινητό μας, μέσω εφαρμογών. Γίνονται όλα πιο εύκολα και προσέξτε τι γίνεται. Αφενός διευκολύνουν κάποιους, εμάς ως καταναλωτές δεν μας διευκολύνει να κάνουμε τα πάντα, πράγματα τα οποία θα περιμέναμε σε μια ώρα, ίσως δύο ώρες πριν, να το κάνουμε σε δύο λεπτά από το κινητό μας. Εμάς μας διευκολύνει, παράλληλα όμως συμβαίνει αυτό που είπατε. Άνθρωποι οι οποίοι μας εξυπηρετούσαν δεν έχουν πλέον δουλειά. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό πρέπει είναι το χειρότερο από όλα. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αν σας ρώταγα και εσάς, τι θα προτιμούσατε? Θα προτιμούσατε να περιμένετε σε μια ουρά ή να έχετε το κινητό σας και να κάνετε τη δουλειά σας αμέσως για να προχωρήσετε στην επόμενη δουλειά σας?
Εγώ θα Τι θα επιλέγατε? Το να περιμένω. Το να περιμένω. Για, για να μην έχουμε χάσιμο θέσεων εργασίας και για να βλέπω τον άνθρωπο. Σε λίγο θα παραγγέλνουμε φαγητό και να το στέλνει με email όπως πάμε. Με email αποκλείεται, αλλά παραγγέλνουμε φαγητό από το κινητό. Εντάξει, και έρχεται αυτό, ναι, με έναν άνθρωπο ευτυχώς. Όπως έρχεται και με email και σε λίγο το φαγητό. Θα καταργηθούν και αυτοί που πάνε delivery, ας πούμε, σπίτι, λέμε. Τώρα έτσι ένα παράδειγμα μπορεί χαριτολογώντας να βγαίνει να φαίνεται σαν αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Αλλά πόσα πράγματα παλιά φαίνονταν σαν αστεία και πραγματικότητες. Είναι έτσι, πράγματα που βλέπαμε στις ταινίες μόνο έχουν γίνει πραγματικότητα σήμερα. Άρα και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Είναι ένα σοβαρό πεδίο προβληματισμού. Βεβαίως η τεχνολογία διευκολύνει τον άνθρωπο, σίγουρα, αλλά δημιουργεί και αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Θετικές και αρνητικές. Και φυσικά εμείς, όλοι μας, πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πού πάμε. Αυτό και είναι. Τι θέλουμε τελικά ως κοινωνία. Δεν θα σας πω εγώ από τη δουλειά μου, έτσι. Εγώ ήμουν στον ΟΤΕ. Ήμουν συνταξιούχος τώρα. Ήμουν συνταξιούχος. Τώρα αυτά όλα με βολεύουν που είναι. Γιατί εγώ είμαι εκτός. Αν σκεφτώ όμως πώς είμαστε εμείς και πώς είναι οι νέοι σήμερα. Εμείς, ξέρω εγώ, 20 χρόνια είχαμε τα ίδια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα κάθε μέρα, λοιπόν κάθε δευτερόλεπτο, πρέπει να μαθαίνουν και νέα πράγματα. Έτσι. Και αυτό πόσο εύκολο. Μετά δεν μπορούν εύκολα να αναπνεύσουν. Εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Πρωί, απόγευμα, ξέρω εγώ, εμείς είχαμε τα αυτά, να πάει το παιδί στο παιδικό σταθμό εκεί τώρα και με τα χρήματα που παίρνουν, ποιο παιδικό σταθμό να στείλουν τα παιδιά τους. Είναι σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν. Πολύ πιο σοβαρά, βεβαίως, από ότι κάποιοι άνθρωποι που τύχαμε να είχαμε την ευλογία να ζήσουμε σε μια καλή εποχή και έχουμε τώρα και λέμε, α, ωραία, ναι, ωραία για μένα μπορεί να είναι, ότι δεν πάω να περιμένω όπως είπατε, δεν πάω εκείνο, αλλά όταν βλέπω ανθρώπους... Ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει. Και προς το χειρότερο. Ειδικά για τους νέους που είπατε, λέω, έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με όταν ήμασταν εμείς νέοι. Δεν έχει καμία σχέση. Τα ερεθίσματα που έχουν, οι δραστηριότητες τους, είναι τελείως διαφορετικές. Είναι σοβαρό το θέμα και αυτό, ειδικά για τους νέους, τους έφηβους. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και οι γονείς, αλλά οι γονείς δεν φτάνει, μόνοι τους δεν μπορούν. Μόνοι τους δεν μπορούν. Πρέπει να βοηθηθούν οι γονείς, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να μπορέσουν να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκτός της τεχνολογίας. Γιατί αυτό υπενήσωμε, ότι τα παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με την τεχνολογία, με τα κινητά, με τις εφαρμογές, με πράγματα που έχουν σχέση με τις τεχνολογίες και αφήνουν άλλα πράγματα πίσω που δεν θα έπρεπε. Είναι ένα σοβαρό θέμα, συμφωνώ. Ο Μενέλαος Παλάντιος, ένας αείμνηστος, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, καθηγητής, ακαδημαϊκός κλπ. Είχε πει ότι από τότε, λέει, που αυξηθήκαν πολύ οι τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομία κλπ. Οι ταχυδρομικές επικοινωνίες, οι τηλεφωνικές και όλα αυτά, χάθηκαν οι ανθρώπινες επικοινωνίες. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μειωθεί η ανθρώπινη επικοινωνία. Έχει μια προσωπικότητα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν το λέω εγώ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ όλα αυτά οι τηλεπικοινωνίες δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν τον άνθρωπο, εν τέλει έφεραν τους ανθρώπους να είναι πιο μακριά αντί να είναι πιο κοντά. Κοιτάξτε, όλα αυτά που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν όλοι. Και όσοι μας παρακολουθούν, είμαι σίγουρος ότι τα αντιμετωπίζουν. Η ανθρωπότητα, η κοινωνία μας, η τεχνολογία, όλα πάνε μπροστά. Θα εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς. Ό,τι γίνεται όμως πρέπει να γίνεται με κέντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή, τεχνολογία, εξελίξεις, κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές, ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται για τον άνθρωπο. Εάν δεν βελτιώνει τη ζωή του, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Το θέμα είναι τι γίνεται. Το τι πρέπει, από το τι πρέπει μέχρι το τι γίνεται, αυτό όμως, τεράστια διαφορά. Έτσι, δίκιο έχετε. Σε όλα τα πράγματα. Αυτό που συζητάμε εμείς και μας ακούν άνθρωποι δημιουργεί ένα προβληματισμό, μία σκέψη, και αυτό είναι μία αρχή για να δούμε πού πάμε, πώς μπορούμε να πάμε καλύτερα. Δεν πρέπει να μεμψιμηρούμε και να λέμε ότι θα είναι χειρότερο το μέλλον οπωσδήποτε. Πρέπει να ελπίζουμε και να προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο. Άρα, ναι, υπάρχουν αρνητικά πράγματα, η τεχνολογία φέρνει και αρνητικά, αλλά
πρέπει να τα μειώσουμε, γιατί δική μας είναι η τεχνολογία των ανθρώπων. Δεν είναι κανένας άλλου. Ναι. Άρα να βάλουμε ένα μέτρο σε όλα. Σίγουρα, αν υπήρχε το μέτρο, πάντα θα είμαστε πολύ καλύτερα και σαν κοινωνία. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει το μέτρο. Πιστεύω, δεν ξέρω κάτι. Όχι, δική μου άποψη, δεν υπάρχει έτσι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν βλέπετε έφηβους να ασχολούνται 6 και 7 ώρες την ημέρα με το κινητό τους τηλέφωνο, καταλαβαίνετε ότι πότε κάνουν τις άλλες δραστηριότητες τους. Με τι άλλο ασχολούνται. Αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι ένας μέσος όρος, έτσι. Δεν είναι πάρα πολλοί, κάποιοι, λίγοι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι έφηβοι που ασχολούνται τόσο με το κινητό. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση, ότι στη γενιά μου θυμάμαι ότι υπήρχαν αγώνες, υπήρχαν αυτά οι διάφορα πράγματα. Σήμερα, ας πούμε, γίνονται τόσα πράγματα και ο μόνος αγώνας που γίνεται είναι για τις ξαπλώστρες. Έχετε δίκιο. Έτσι. Δεν είπα να μην γίνει και γι' αυτό, προς Θεού, αλλά είναι τόσα άλλα πιο... Βέβαια, μας απασχολούν. Είναι και το θέμα της δημοσιότητας. Σε τι δίνεται δημοσιότητα, αυτό, δηλαδή ναι, σε ποιον αγώνα δίνεται δημοσιότητα. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Πολύ μεγάλο. Και τώρα δίνεται σε αυτό δημοσιότητα, θα μπορούσε να δοθεί σε κάτι άλλο που ανήκει στην κατηγορία που λέτε εσείς, τα πιο σημαντικά, ίσως. Είναι τόσο πλέον τα σημαντικά. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε, κύριε Κονιντάρη, για τις κυριότερες δημοσιεύσεις σας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βεβαίως. Αρχικά, στη διάρκεια του διδακτορικού μου, οι δημοσιεύσεις μου είχαν σχέση με την επιτάχυνση των μεταφορών αρχείων δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Τρόποι για να μπορέσουμε να επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες πιο γρήγορα, να βλέπουμε το περιεχόμενο που ζητάμε πιο γρήγορα. Άρα αυτό ήταν το κομμάτι στη διάρκεια των σπουδών του διδακτορικού μου. Στη συνέχεια, οι δημοσιεύσεις μου σχετίζονται κυρίως με το marketing, το ψηφιακό marketing και το κομμάτι του τουρισμού. Σε σχέση με το ψηφιακό marketing, αναλύουμε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Οι διαφημίσεις που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Πώς μας επηρεάζουν, πώς μπορούν να μας επηρεάσουν περισσότερο, ποιες μας επηρεάζουν, πότε τις βλέπουμε. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτό και αυτό είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί στις δημοσιεύσεις μου. Επίσης, ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού αρκετά σε σχέση με την τεχνολογία και τον τουρισμό. Δηλαδή, πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει τον τουρισμό, πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός βασισμένος στην τεχνολογία και πώς ο τουρισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες. Άρα, αυτές είναι οι θεματικές κυρίως που έχω ασχοληθεί στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε για το ενδιαφέρον που δημιουργεί Κεφαλονιά ως τόπος τουριστικού προορισμού, τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους. Η Κεφαλονιά είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός, θα έλεγα, τουριστικός προορισμός. Είναι ένα νησί που έχει πάρα πολλά αξιοθέατα. Είναι ένα νησί που έχει πολλούς φανατικούς επισκέπτες. Φανταστείτε ότι σε μια έρευνα που κάναμε πριν από 4-5 χρόνια βρήκαμε ότι άνω του 40% αυτών που έρχονται στην Κεφαλονιά είναι repeat visitors, δηλαδή είναι επισκέπτες που έχουν ξανάρθει στην Κεφαλονιά και ξαναέρχονται πολλά επί σειρά ετών, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει πόσο τους αρέσει η Κεφαλονιά. Άρα θα έλεγα ότι η Κεφαλονιά έχει μοναδικά στοιχεία ως τουριστικός προορισμός και γι' αυτό το λόγο πάει και καλά. Η Βρετανία, νομίζω, βρετανική έρευνα έχει βγάλει ότι η Κεφαλονιά θεωρείται το καλύτερο νησί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι? Ναι. Είναι αυτό που αναφέρεστε, είναι μια έρευνα του WITS. Αυτός είναι ένας οργανισμός που ανήκει στη μεγαλύτερη ένωση καταναλωτών της Μεγάλης Βρετανίας και απάντησαν 1000, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Και η Κεφαλονιά όντως βαθμολογήθηκε σε 10 κατηγορίες και εν τέλει μάζεψε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλα τα ελληνικά νησιά. Εδώ, σε
αυτή την έρευνα, και χαίρομαι που το αναφέρετε, υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που πήρε η Κεφαλονιά σε όλες τις κατηγορίες ήταν στην κατηγορία Peace and Quiet. Δηλαδή, διακοπές ηρεμίας. Και αυτό είναι, μπορώ να πω, ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να επιμείνουμε σαν τουριστικός προορισμός και να το διατηρήσουμε όσο μπορούμε. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διατηρηθεί αυτή η άριστη αξιολόγηση που έγινε για την Κεφαλονιά? Μπορεί να διατηρηθεί εάν οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι σε υψηλό επίπεδο, εάν η εμπειρία των επισκεπτών βελτιώνεται συνεχώς κάθε φορά που έρχονται και εάν διατηρήσουμε αυτό που ονομάζεται value for money, δηλαδή οι τιμές είναι αντίστοιχες των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Εάν συμβούν αυτά τα τρία, οι υψηλές αξιολογήσεις σίγουρα θα παραμείνουν. Πώς βλέπουν οι Βρετανοί και οι άλλοι λαοί την Κεφαλονιά σαν τόπο τουριστικού προορισμού? Όλοι πιστεύω ότι βλέπουν την Κεφαλονιά ως έναν τόπο που θα έρθουν, θα ηρεμήσουν, θα βρουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή υπάρχει μία γκάμα υπηρεσιών από πολύ υψηλού επίπεδου και πιο ακριβές έως ένα πιο χαμηλό επίπεδο, αλλά όχι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι από ένα σημείο και πάνω η Κεφαλονιά. Είναι ένα τεράστιο νησί. Πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να επισκεφθούν και διαφορετικό μέρος της Κεφαλονιάς σε κάθε τους διακοπές. Και μάλιστα πέρσι και φέτος παρατηρείται και το φαινόμενο να πηγαίνουν οι τουρίστες 2 μέρες το ένα μέρος, 2 μέρες το άλλο, ενώ παλιότερα δεν ήταν πολύ σύνηθες αυτό. Πήγαιναν σε ένα μέρος, καθόντουσαν 6-7 μέρες και μετά έφευγαν. Άρα οι τουρίστες βλέπουν την Κεφαλονιά ως ένα νησί που μπορεί να τους προσφέρει πάρα πολλά. Ποια πιστεύετε είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της Κεφαλονιάς έναντι των άλλων νησιών του Ιωνίου? Το πλεονέκτημα της Κεφαλονιάς, το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και γεωγραφικά αλλά και σε αυτά που μπορεί να προσφέρει σε έναν τουρίστα. Για παράδειγμα, η Βόρεια με τη Νότια Κεφαλονιά προσφέρουν τελείως διαφορετικό τουριστικό προϊόν. Άρα το πλεονέκτημα είναι η ποικιλομορφία, είναι ότι μπορεί να προσφέρει όχι μόνο ένα είδος εμπειρίας, αλλά πολλά είδη εμπειριών διαφορετικά και μάλιστα μπορεί και στις ίδιες διακοπές κάποιος να έχει πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι η Κεφαλονιά δεν αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα τις προηγούμενες δεκαετίες και έχει το περιθώριο να σχεδιάσει ακόμα το πώς θέλει να φτάσει στο απόγειο της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό είναι θετικό. Και τώρα, εάν μου ζητάτε και κάποια αρνητικά... Αν υπάρχουν... Στα πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει θετικά και αρνητικά. Άρα, εάν αυτό που είναι και πλεονέκτημα, δηλαδή ότι είναι πολύ μεγάλο νησί Κεφαλονιά και δίνει αυτά τα πλεονεκτήματα στους τουρίστες, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα μειονέκτημα για την Κεφαλονιά, γιατί απαιτείται πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, συντονισμός για να μπορέσει να αναπτυχθεί τουριστικά. Δηλαδή, δεν είναι ένα μικρό νησί που παίρνουμε μία απόφαση και αμέσως εκτελείται. Θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι 4 δήμοι. Θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες, θα πρέπει να είναι όλοι σύμφωνοι και να έχουν το ίδιο τουριστικό όραμα. Άρα, επειδή το νησί είναι μεγάλο, υπάρχει ποικιλομορφία για να φύγει, για παράδειγμα, ένας τουρίστας από το κρουαζιερόπλοιο που έρχεται εδώ στο Αργοστόλι και να πάει στη Μελισσάνη, απαιτείται ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός. Για να μπορέσει αυτός ο τουρίστας να μην περιμένει στην ουρά 2 ώρες. Αυτό, όσο απλό και να μας φαίνεται, στην πραγματικότητα αποτελεί μία πρόκληση για όλους αυτούς που ασχολούνται με την οργάνωση του τουρισμού. Άρα, το γεγονός ότι είναι μεγάλο νησί αποτελεί πλεονέκτημα μεν, φέρει όμως και ορισμένα αρνητικά στοιχεία.
Ποια πράγματα πιστεύετε ότι χρειάζονται βελτίωση στην Κεφαλονιά? Βελτίωση. Βελτίωση χρειάζεται σε, εννοείται τουριστικά, ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, πολλοί λένε ότι η Κεφαλονιά δεν έχει αρκετά μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα, εάν θέλουμε πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτό που εγώ λέω και λέω πάντοτε είναι ότι πρέπει να δούμε από σήμερα πού θέλουμε να πάμε και να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Δηλαδή το να λέμε ότι μας λείπουν βίλες, μας λείπουν πεντάστερα ξενοδοχεία, πάμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να εντάσσεται σε ένα σχέδιο. Αν δεν εντάσσεται σε ένα σχέδιο και κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα, θα έλεγα ότι το βασικό, απαντώντας στο ερώτημα, το βασικό είναι να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Γιατί σας είπα, έχουμε το περιθώριο ακόμα και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τι συναισθήματα πιστεύετε πρέπει να νιώθουν οι τουρίστες για να ξαναεπισκεφθούν το νησί και να το προτείνουν και σε άλλους? Όντως, όπως σας είπα και πριν, το προτείνουν και πρώτα απ' όλα το προτείνουν σε αυτούς τους γιατί ξαναρχόνται την επόμενη χρονιά. Τα συναισθήματα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα να μην έχουν αντιμετωπίσει κάποια αρνητική εμπειρία και μπορεί να μην είναι, ξέρετε, πολύ σημαντική αυτή, δηλαδή να είναι κάποιο ιατρικό πρόβλημα ως αρνητική, που είναι σοβαρή αρνητική εμπειρία. Και μία μικρή αρνητική εμπειρία, δηλαδή ότι κουράστηκαν πολύ, ότι δεν βρήκαν αυτό που περίμεναν, ότι είχαν δει άλλο στο διαδίκτυο και μετά είδαν άλλο στην πραγματικότητα. Μικρές έτσι αρνητικές εμπειρίες είναι κάτι που δεν πρέπει να δίνουμε στους τουρίστες. Πρέπει λοιπόν να, αυτό που πρέπει να νιώσει ο τουρίστας όταν φύγει είναι ότι αφενός ευχαριστήθηκε πολύ αυτά που κατάφερε να δει και να νιώσει μέσα του ότι δεν τα είδε όλα. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πλεονέκτημα της Κεφαλονιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κεφαλονιά για 5, 6, 7 μέρες και να δει τα πάντα. Πάντα θα του λείπει κάτι. Άρα αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για να έρθει την επόμενη χρονιά. Άρα, χαρά, δηλαδή να νιώθει ότι η επιλογή του ήταν σωστή, αυτή που έκανε για διακοπές, και να νιώθει και ανυπομονησία να έρθει το επόμενο καλοκαίρι για να δει και τα υπόλοιπα. Αυτά θα έλεγα είναι τα ιδανικά να νιώθει κάποιος όταν φεύγει από έναν τουριστικό προορισμό. Πώς ήταν η φετινή τουριστική κίνηση? Η φετινή τουριστική σεζόν ήταν, είναι δηλαδή πολύ καλή. Είναι εφάμιλη, θα έλεγα, του 2019 που είχαμε μια χρονιά ρεκόρ. Τα νούμερα δηλαδή είναι, πάνε πολύ καλά. Υπάρχουν όμως σκέψεις, όπως υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα, ότι σε σχέση με τον αριθμό, τον μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων και τα έξοδα ανά ταξιδιώτη, αυτοί οι αριθμοί είναι μειωμένοι. Δηλαδή, ο κόσμος, ο τουρίστας κάνει λιγότερες διανυκτερεύσεις και ξοδεύει λιγότερο. Νομίζω καταλαβαίνουμε, μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει κρίση, υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση και στην ενέργεια. Οι τιμές ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και πλέον ο τουρίστας δεν έχει να ξοδέψει όσα ξόδευε παλιότερα. Άρα, σε σχέση με τις αφίξεις, είναι πολύ καλά τα νούμερα, άρα το ενδιαφέρον υπάρχει, όμως και την Κεφαλονιά, όπως και τους άλλους τουριστικούς προορισμούς, τους έχει επηρεάσει η γενικότερη κατάσταση, αρνητική κατάσταση, σε σχέση με την οικονομία. Έτσι και σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν κάποιοι για να ξοδέψουν στις διακοπές τους. Θυμάμαι κάποτε, παλιά, πριν το 10, όπου πηγαίναμε, ας πούμε, βλέπαμε στα εστιατόρια, φέρε και εκείνο και εκείνο και εκείνο και στο τέλος περσέβανε. Ναι, ναι. Σήμερα φέρουμε μισή μερίδα εκείνο, μισή σαλάτα, έτσι εντάξει. Είναι. Έτσι είναι. Αλλά τώρα σε σχέση με αυτό, ναι, παλιότερα που υπήρχαν τα χρήματα, για παράδειγμα, πήγαινε χαμένο και τόσο φαγητό. Ναι. Τώρα που αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση,
νομίζω τα τραπέζια είναι άδεια όλα, δεν υπάρχει φαγητό. Άρα, τρώμε σαν να μην διαμαρτύρεται το στομάχι. Έτσι. Ενώ πρώτα τρώγαμε και ας ήταν γεμάτο. Έτσι. Με αυτό θέλω να πω ότι αναγκαζόμαστε λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και οι τουρίστες αναγκάζονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Καλά, οι τουρίστες, οι ξένοι ποτέ δεν τρώγανε πολύ, αν θυμάμαι. Εμείς φτάσαμε τώρα σε αυτό φιάσουμε. Που έκαναν τότε. Αυτοί τρώγανε λίγο, δίκιο. Μια σαλάτα λέγανε, από ό,τι θυμάμαι. Και εμείς μας φαινόταν και περίεργο. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν μόνο μια σαλάτα. Φύγαμε από το ένα άκρο που δεν είχε μέτρο και πήγαμε σε ένα άλλο που δεν είχε μέτρο. Σε όλα τα, δηλαδή, άρα δεν είχαμε ποτέ το μέτρο. Αυτό φαίνεται. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μέτρο κάπου στη μέση, είναι το καλό, το σωστό. Δεν μπορούμε να βρούμε τη μέση. Βρίσκουμε τα άκρα. Άκρα. Έστω και αν τα κυνηγάμε τα άκρα. Πάει, ναι. Είμαστε άκρα. Τι πρέπει πιστεύετε να γνωρίζουν οι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό για να μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα πώς πήγε ο τουρισμός? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το να ξέρουμε πώς πάει ο τουρισμός, αυτό που λέμε, πώς πήγε φέτος ο τουρισμός, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να συνυπολογίσουμε πάρα πολλούς παράγοντες για να μπορέσουμε να πούμε αν πήγε καλά. Είδατε, σας είπα ότι οι αφίξεις πάνε καλά, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά για τις διανυκτερεύσεις και τα έξοδα. Δηλαδή, είναι σαν κάτι αυτό που λέει: η εγχείρηση πέτυχε, ασθενής πέθανε. Όχι ακριβώς, αλλά ως στο περίπου έτσι. Ναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε τουρισμό, ως αποτίμηση που κάνουμε στο τέλος της σεζόν κτλ. Αυτό, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε άρθρα μου, μπορεί να γίνει μέσα από το υπάρχον νομικό πλαίσιο που υπάρχει ήδη από το 2021 νομίζω, και οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν και να τρέξουν σωστά αυτό που ονομάζεται DMO, Destination Management Organization. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού που να λειτουργούν σωστά προς όφελος του προορισμού για να μπορέσουμε να έχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, τουριστικό marketing, αποτίμηση, data, δεδομένα, να τα παίρνουμε συνεχώς και να τα αποτιμούμε. Άρα, υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων που μπορεί να κάνει ένας DMO και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας θα πρέπει να, αν όχι τον επόμενο χρόνο, σε λίγα χρόνια να έχουν όλοι. Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση των τουριστικών δικτών και ακριβώς. Αν πώς. Βεβαίως, μέσω του DMO. Ο DMO είναι οργανισμός διαχείρισης προορισμού. Και ένα από τα πράγματα που είναι φορτισμένος να κάνει και από το νομικό πλαίσιο είναι να παρακολουθεί τους δείκτες και να παίρνει αποφάσεις για το μέλλον, με βάση τα νούμερα. Άρα, αν δεν παρακολουθούμε όλους τους δείκτες συνεχώς, δεν μπορούμε ούτε να αναπροσαρμόσουμε το marketing που κάνουμε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε για να πάμε καλύτερα. Αν όμως δεν ξέρουμε ότι πάμε χειρότερα, δεν μαζεύουμε τους δείκτες και τα δεδομένα, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι να είμαστε έτσι... Να μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που κάνουμε με εύκολο τρόπο. Άρα η λύση για μένα είναι στη δημιουργία DMO, οργανισμών διαχείρισης προορισμού. Ποια τα βασικά θέματα που πρέπει να απασχολούν τους φορείς, τους πολίτες για τον τουρισμό? Λέτε τους απλούς πολίτες? Και τους απλούς πολίτες και όλους. Βεβαίως. Και κυρίως αυτούς βέβαια απασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και όσοι απλοί πολίτες καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει ο τουρισμός για αυτούς. Σε μια τουριστική περιοχή, σε ένα τουριστικό νησί όπως η Κεφαλονιά, όλοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, είμαστε οι πρεσβευτές του νησιού μας. Ναι. Αυτό που σας είπα πριν για την αρνητική εμπειρία που δεν πρέπει να πάρει, μπορεί να τη δώσει την αρνητική αυτή εμπειρία οποιουσδήποτε στον προορισμό. Άρα, αυτό που θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας είναι ότι φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι στο νησί μας, όσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, κάθε στιγμή είναι άλλοι τόσοι επισκέπτες και ίσως και παραπάνω. Και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτοί οι άνθρωποι
ήρθαν για να περάσουν καλά, ήρθαν στις διακοπές τους, δεν ήρθαν ούτε να δουλέψουν, ούτε να έχουν προβλήματα. Άρα θα πρέπει όλοι σε έναν τουριστικό προορισμό, όταν λέω όλοι εννοώ και οι τουρίστες, ναι, ναι, να συμπεριφέρονται πολύ καλά ο ένας στον άλλο. Εμείς σε αυτούς και αμέσως μετά και αυτοί σε εμάς. Άρα όλοι πρέπει να έχουν στο νου τους ότι ζούμε σε ένα τουριστικό νησί και δεν εννοώ όλα να προσαρμοστούν στην τουριστική οικονομία, έτσι. Υπάρχουν και άλλες μορφές οικονομίας, προφανώς. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας και να προσπαθούμε να δίνουμε την καλύτερη εικόνα μας. Κύριε Κονιδάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε υγεία και ευχαριστώ, κάθε επιτυχία σε όλα και στα προσωπικά σας και στο θέμα του τουρισμού για την Κεφαλονιά. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του ξενοδοχείου Μετερανέ στη Λάση, τον κύριο Θόδωρο Πατούλια, για την προσφορά να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Κεφαλονιά. Ζήστε μια μαγική διάσταση της κουλτούρας, της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μοναδικών φυσικών αντιθέσεων. Κεφαλονιά, η μαγεία. Thank you.